Οκτωβρίου 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Δημιουργικής Πόλεως Νάουσας. Θα πρότεινα στο Σώμα πριν ξεκινήσουμε ως ελάχιστο φόρο τιμής να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της κυρίας Γεννηματά. Αν είμαστε όλοι σύμφωνοι, παρακαλώ θα ήθελα ενός λεπτού σιγή να τηρηθεί από όλους. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε. Ευχαριστώ το Σώμα. Αιωνία της μνήμη. Θα ήθελα να ενημερώσω πριν μπούμε στα προημερησίας το Σώμα ότι την παράταξη του κοινού τόπου κατόπιν επιστολής προς το Προεδρείο του κ. Κουτσογιάννη εκπροσωπεί σήμερα λόγω απουσίας του κ. Κουτσογιάννη ο κ. Βαλσαμίδης. Το είπαμε και προηγουμένως. Και να διαβάσω μία επιστολή που έχει έρθει στο Προεδρείο σήμερα. Είναι η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Τόσιο Αριστίδη. Θα σας κοινοποιηθεί, αν δεν έχει ήδη κοινοποιηθεί. Κύριε Πρόεδρε, με την επιστολή μου αυτή και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66, παράγραφο 4 και 7 του νόμου 3852 του 2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 73, του νόμου 4555-2018 και 114 παράγραφος 4α του νόμου 4623-2019, καταθέτω την ανεξαρτητοποίησή μου από τη Δημοτική Παράταξη να μαζί. Στην παράταξη αυτή συνέπραξα για το καλό της πόλης συντεταγμένα, χωρίς δόλο και προσωπικό συμφέρον, μαζί με τους υπόλοιπους εκλεγέντες Δημοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Παράταξης Νέα Πνοή, στην οποία εκλέχθηκα στις δημοτικές εκλογές του 2019. Όλο αυτό το διάστημα από τη σύμπραξή μας έως σήμερα δεν αξιώσαμε κανένα τρόπο έμιστη θέση, ούτε επεδίωξα άλλο αντάλλαγμα ιδιωτελούς συμφέροντος από τον Δήμαρχο. Αντιθέτως, σεβόμενος τους θεσμούς και τα πρόσωπα που τους υπηρετούν, διευκόλυνα με την επαγγελματική μου κατάρτιση και τις γνώσεις μου το έργο του Δήμου σε σοβαρά θέματα. Πάντα σιωπηλά, με ανιδιοτέλεια και χωρίς υπεροπτικές τάσεις. Στο διάστημα των 2 ετών ως Δημοτικός Σύμβουλος, σεβόμενος τις ηθικές μου αξίες, την ελευθερία έκφρασης των υπόλοιπων συναδέλφων μου και την ψήφο των αουσαίων που με στήριξαν, τοποθετήθηκα πολλά και σε θέματα που ταλανίζουν εδώ και χρόνια το Δήμο μας. Με διάβια σκέψεις, πέρα από κάθε συναισθηματική φόρτιση και μακριά από κάθε ενεχόμενο πολιτικό δόλο, με ξεκάθαρες και σταθερές διαχρονικά τοποθετήσεις, με λελογισμένη τεκμηρίωση αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με καλοπροαίρετη και έγκαιρη προπαντός κριτική, προειδοποίησα αρκετές φορές τον Δήμαρχο και έχω ενημερώσει το Σώμα για τον επιπόλαιο και ερασιτεχνικό τρόπο αντιμετώπισης σοβαρών θεμάτων του Δήμου μας, καθώς και των απρόβλεπτων συνεπειών και κινδύνων που δημιουργούνται από τις ενέργειες αυτές. Δυστυχώς, όλο αυτό το διάστημα διαπιστώνω μια υποκριτική και συνάμεμη υπεροπτική στάση από τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του, δίχως πραγματική διάθεση συνεργασίας. Είμαι απόλυτα πεπισμένος πως με τους έως τώρα δογματικούς χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής, μπερδέψαμε επικίνδυνα το κουβάρι σοβαρών θεμάτων για το Δήμο μας, τραβώντας με λάθος μεθόδους και κυρίως με επικίνδυνα κατάλληλους ανθρώπους στο νήμα. Θεωρώ πλέον πως με την παρούσα δημοτική παράταξη δεν υπάρχει κανένα σημείο συνάφειας σε ουσιαστικές θέσεις και πρακτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων. Επιπλέον, έχω δηλώσει επανειλημμένα με τη στάση μου και τις επίσημες τοποθετήσεις μου την άρνησή μου στην επιδιωκόμενη επιβολή παραταξιακής πειθαρχίας και ύποπτης παρασκηνιακής μεθόδευσης διαφόρων θεμάτων του Δήμου, στα οποία το κοινό συμφέρον μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Έμαθα και συνεχίζω να πειθαρχώ μόνο στις ηθικές μου αξίες και τους θεσμούς. Για τον λόγο αυτό, δηλώνω δημόσια ότι αποχωρώ από τη δημοτική παράταξη ένα μαζί. Υπηρετώντας πλέον την πόλη μου ως ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, συνεχίζοντας από τη θέση αυτή να αγωνίζομαι για το καλό του τόπου και των συνδημοτών. Νάουσα 27 Οκτωβρίου 2021, δηλώνω Τόσιος Αριστίδης του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Λοιπόν,
αυτό η επιστολή, όπως επιβάλλει ο νόμος, θα προωθηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Λοιπόν, τώρα, ο λόγος στο Δήμαρχο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια που διαβάσει την επιστολή, να ευχαριστήσω τον κύριο Τόση για την μέχρι τώρα συνεργασία μας και του εύχομαι καλή τύχη και καλή συνέχεια στον δρόμο που επέλεξε για το καλό του Δήμου. Νομίζω γι' αυτό προσπαθούμε όλοι μας. Τώρα, ξεκινώντας λίγο την ενημέρωση του σώματος, αναφορικά με συγκεκριμένα και σημαντικά, αν θέλετε, ζητήματα της τρέχουσας περίοδου. Το βασικότερο όλων είναι, αφού θα το χαρακτηρίσω, η αύξηση των κρουσμάτων, για να μην δημιουργήσω, μάλλον να επιλέξω έναν άλλον επιθετικό προσδιορισμό, η αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού. Είναι αλήθεια, το τελευταίο διάστημα, έπαιξε πια και σε πανελλήνιο επίπεδο, είναι τεράστια η αύξηση των κρουσμάτων τόσο στο Δήμο μας, όσο και στην περιφερειακή ενότητα της Ημαθίας. Αν μάλιστα κάποιος αρχίσει και κάνει διαιρέσεις, προσπαθώντας να βρει την αναλογία κρουσμάτων προς τον πληθυσμό κάθε περιφερειακής ενότητας, θα δείτε ότι πραγματικά είμαστε στους πρωταθλητές. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια σύσκεψη όλων των φορέων της Ημαθίας στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη. Ήταν οι δήμαρχοι ή εκπρόσωποι δημάρχων και συγκεκριμένα πέρα από μένα και τον δήμαρχο Βέρη ήταν ένας αντιδήμαρχος της Αλεξάνδρειας Πολιτικής Προστασίας, αφού ο ίδιος ο δήμαρχος ήταν εκτός, ήταν στην Αθήνα. Ήταν οι εκπρόσωποι του ΕΟΔΗ, των σχολείων, της αστυνομίας, του Μητροπολίτη, του στρατού, των νοσοκομείων, των ιδιωτών γιατρών, ο πρόεδρος, των φαρμακοποιών και άλλων στελεχών και φορέων της Περιφερειακής Ενότητας. Εκεί ψάχναμε λίγο, αν θέλετε, αναλύσαμε λίγο την κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, στον νομό μας και καταλήξαμε στην επιλογή του να μην γίνουν οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου. Σε αυτό συντέλεσαν πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία ήταν σημαντικά και δεν μπορούσαμε να τα παραβλέψουμε, δεν μπορούσαμε να τα ξεπεράσουμε. Ξεκινώντας να πω ότι ουδής δήμαρχος, ουδής αιρετός, δεν θα ήθελε να πάρει μια απόφαση ακύρωσης παρελάσεων, ακύρωσης μιας τέτοιας ιστορικής στιγμής, γιατί πραγματικά νομίζω ότι όλοι υπηρετούμε το Δήμο, υπηρετούμε τη σημαία, υπηρετούμε τη χώρα και αντιλαμβανόμαστε την ιερότητα των στιγμών. Όμως, υπήρχαν 2-3 δεδομένα τα οποία δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν. Το πρώτο από αυτά ήταν η αύξηση των κρουσμάτων στη μαθητική κοινότητα. Είναι αλήθεια ότι από την αρχή που ξεκίνησαν τα σχολεία μέχρι σήμερα, τα κρούσματα εντός της μαθητικής κοινότητας έχουν πολλαπλασιαστεί. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, τα οποία είναι συνεχώς αυξανόμενα. Πέρα από την μαθητική κοινότητα, αντίστοιχα ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι και η εικόνα εντός του γενικού πληθυσμού. Θυμάστε ότι είχε γίνει ένας κακός χαμός στα μέσα με τα κρούσματα της προηγούμενης εβδομάδος. Σας θυμίζω ότι εμείς έχουμε την ενημέρωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας κάθε Δευτέρα, μια φορά εβδομάδα, για τα κρούσματα εντός του Δήμου μας. Ενώ λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε αρχικά πραγματικά φοβηθεί όλοι γιατί είχαν αυξηθεί πάρα πολύ τα κρούσματα, ήταν πάνω από 350, η εικόνα της σημερινής Δευτέρας που μας πέρασε πριν 2-3 μέρες είναι άνω των 450 ενεργών κρουσμάτων στο Δήμο Νάουσας. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι πραγματικά έχουμε όχι μία, αλλά έχουμε πάρα πολλές διασποράς, πάρα πολύ μεγάλη διασπορά του υγειακού φορτίου, τόσο στο νομό όσο και στο Δήμο μας. Συγχρόνως, η υγειονομική μας και αν θέλετε τα νοσοκομεία, τόσο της Νάουσας και της Βέρειας, μας δήλωναν ότι τα πράγματα είναι ήδη βεβαρημένα σε σχέση με αυτό που λέμε κλινικές COVID, σε σχέση δηλαδή με την αντιμετώπιση των κρουσμάτων. Άρα λοιπόν μια περαιτέρω διασπορά του ιού θα ήταν επικίνδυνη σε σχέση με την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων. Έτσι λοιπόν πήραμε αυτή την απόφαση, ώστε και αύριο, εμείς και η Βέρεια, την Αλεξάνδρεια δεν ξέρω τι άλλαξε ακριβώς, αλλά δεν είναι και στο ενδιαφέρον του Δήμου μας, τόσο εμείς όσο και η Βέρεια δεν θα γίνουν παρελάσεις, παρά μόνο κατάθεση στεφάνων και δοξολογία. Νομίζω ότι είναι μια σωστή απόφαση, δεδομένου του κινδύνου που υπάρχει τόσο για το σύνολο των δημοτών, αλλά και των μαθητών μας. Ένα δεύτερο ζήτημα που θέλω να αναφερθώ είναι το εξής. Σήμερα βγήκε μια απόφαση από την αποκεντρωμένη διοίκηση αναφορικά με την μη αδειοδότηση του αιωλικού πάρκου στη θέση Τρούλος. Στη θέση Τρούλος του Δήμου μας και μάλιστα είναι και τελεσίδικη απόφαση εφόσον προέρχεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση.
Θα ήθελα λίγο να θυμίσω μερικά πράγματα που φαίνεται ότι εδώ ξεχνάμε, γιατί είδα και μία επιστολή μιας παράταξης, η οποία προφανώς δεν έχει τόσο ισχυρή μνήμη για τα εκτενόμενα. Σας θυμίζω λοιπόν από ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2012 περίπου και μετά, έχουν έρθει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο δύο μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφορικά με αιολικά πάρκα. Η μία ήταν της εταιρείας Αιολική Βερμίου και η δεύτερη της εταιρείας Τέρναπ, της οποίας συζητάμε σήμερα. Η πρώτη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προχωρά κανονικά, αφού τόσο που η ίδια η περιβαλλοντική μελέτη και το σύνολο των τεχνικών μελετών έχουν λάβει από την πολιτεία όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Και μάλιστα αυτές οι εγκρίσεις είχαν ληφθεί πολύ νωρίτερα. Να θυμίσω το Σώμα ότι και το ίδιο Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά από προσφυγή περιβαλλοντικών φορέων, είχε κρίνει ως νόμιμη την άδεια το 2019. Το 2019 που αναλάβαμε όμως, η εταιρεία αυτή ήρθε και συναντήθηκε με τη διοίκησή μας, είχε δηλαδή την κοινωνική ευαισθησία να ειδοποιήσει τη νέα διοίκηση του Δήμου και μετά από έτοιμά μας όχι μόνο να μεταφέρει αριθμό ανεμογεννητών μακριά από το χιονοδρομικό, αλλά και να μειώσει τον αριθμό αυτών. Συγκεκριμένα σήμερα είναι ιδιαίτερα μεγάλη η απόσταση του εν λόγω πάρκου από το χιονοδρομικό μας κέντρο όσο και τους ερημούς τουριστικούς προορισμούς του Δήμου μας. Προσθέτως, η οπτική όχληση από την πόλη της Νάουσας κρίνεται ως αμελητέα, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη που κατατέθηκε. Τέλος, όσο τα ανταποδοτικά ωφέλη, όσο και η τελική ορθέτηση έχει προχωρήσει πια, ακολουθώντας το αυστηρό περιβαλλοντικό πλαίσιο που συνοδεύει τις εν λόγω επενδύσεις. Η εταιρεία Τέρνα, που είναι σήμερα η συζήτησή μας, εκπώνησε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανάπτυξη αιωλικού πάρκου στη θέση Τρούλος, σε εγκύτα δηλαδή με το χιονοδρομικό μας κέντρο. Σε πάρα πολλές τοποθετήσεις μου και όποτε ρωτήθηκα στο Συμβούλιο, είχα υποστηρίξει ότι αυτή είναι μια λανθασμένη θέση χωροθέτησης του αιωλικού πάρκου, τόσο λόγω της ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, όσο και της γενικότερης περιβαλλοντικής ταυτότητας του Βερμίου στη συγκεκριμένη ζώνη. Σήμερα λοιπόν η αποκεντρωμένη διοίκηση περιφέρειάς μας συμφώνησε με την τοποθέτηση της διοίκησής μας και απέρριψε τελεσίδικα, έχει σημασία, το λόγο έργο. Και γιατί έχει σημασία? Γιατί τώρα πια έχουμε, δεν ξέρω, ένα γεγονός θα λέγει δεδικασμένο, αλλά έχουμε μια απορριπτική της αποκεντρωμένης διοίκησης για τη θέση Τρούλος, άρα σημαίνει ότι αυτό θα ισχύσει και στο μέλλον. Είμαι σίγουρος, το φαντάζεστε όλοι, ότι θα ξαναβρεθούμε με το εν λόγω θέμα, με άλλες εταιρείες ή άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι να το συζητάμε και στο μέλλον, διότι είναι μια συνεχιζόμενη συζήτηση. Σήμερα το απορρίφθηκε όμως και νομίζω ότι δημιουργεί ένα ιστορικό. Αυτή λοιπόν είναι μια απόφαση σπουδαία, όχι γιατί δεν θα γίνει το αιωλικό πάρκο, αυτό ξυπακούεται, αλλά γιατί φαίνεται ότι σήμερα ακόμα και σήμερα σε αυτή τη χώρα υπάρχουν διοικήσεις που αντιλαμβάνονται τα πολύπλοκα ζητήματα που εμπεριέχει η έννοια της χωροθέτησης αιωλικών παρκών. Αντί δηλαδή να διαιρούμαστε ως κοινωνία και να το κραυγάζουμε υπέρ της αιωλικής ενέργειας όσοι είμαστε παδί αυτής και ενός πιο πράσινου μέλλοντος, ή κατά όσοι είμαστε κατά αυτών και μιας άλλης λογικής, καλό θα ήταν να ενωθούμε και να υποστηρίξουμε όλοι μαζί την ανάπτυξη όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την ταυτόχρονη βέβαια σωστή χωροθέτηση αυτών. Δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί χρηστή διοίκηση με πηξίδα προκαταλήψεις και φοβίες. Αντίθετα, η περιβαλλοντική επιστήμη είναι ο σωστός δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Σήμερα λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να ακούω και να διαβάζω τέτοια πράγματα, αντιλαμβανόμαστε και αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Νάουσας περισσότερο από ποτέ διαθέτει μια στιβαρή διοίκηση που εισακούεται σε όλους τους φορείς και τους θεσμούς της κεντρικής πολιτείας. Οι δημότες του Δήμου μας είναι σίγουρο ότι έχουν χρόνια να αισθανθούν τη δυναμική που αναπτύσσει το Δήμο, με την οποία βήμα-βήμα προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στην επίλυση των χρόνων προβλημάτων της περιοχής μας, αλλά και το σχεδιασμό ενός καλύτερου αύριο. Τους ευχαριστούμε για τη στήριξή τους και τη δύναμη που μας δίνουν και συνεχίζουμε. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι καλό θα είναι να μην αγχωνόμαστε και προχωρούμε σε ανακοινώσεις όπου ευχαριστούμε τον Α, τον Β, σε όλους να ευχαριστούμε τη μητέρα μας, τον πατέρα μας και όποιον άλλο θέλουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι τέτοιου είδους αποφάσεις προκύπτουν μέσα από πολλούς παράγοντες, πολλές πιέσεις, πολλές συζητήσεις και έναν ορθό επιστημονικό και πολιτικό λόγο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω κλείνοντας την αποκεντρωμένη διοίκηση για την απόφαση που έβγαλε σήμερα, γιατί ταυτίζεται απόλυτα με αυτό το οποίο λέμε και εμείς. Ναι στα αιωλικά, ναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά με σαφή χωροθέτηση. Προσθέτως, αντιλαμβάνομαι ότι έχει ξεκινήσει μια τεράστια συζήτηση στο Υπουργείο και μέχρι του χρόνου θα έχουμε το νέο χωροταξικό της ενέργειας,
Έχει πολλά ζητήματα που ήδη αρχίζουν να διαρρέουν από το Υπουργείο για τους επιστήμονες και τα φόρα, αν θέλει, της ενέργειας που συζητάνε από αυτού. Ένα από αυτά είναι η συμμετοχή κοινωνικών περιβαλλοντικών φορέων στις αντιοδοτήσεις. Ένα δεύτερο είναι να πρέπει να συζητήσουμε για τα μικρά νησιά και τα υψηλά βουνά. Βέβαια, τι σημαίνει μικρό νησί, τι σημαίνει υψηλό βουνό, πρέπει να το συζητήσουμε. Τα υψώνοντα δηλαδή που θα βάζουμε ανεμογεννήτριες. Ένα τρίτο είναι πώς θα αναπτυχθούν τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Ένα τέταρτο είναι τι γίνεται όταν έχουμε πάρα πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωροθέτηση πολλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κάποια περιοχή. Και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φαντάζομαι ότι θα είναι μια αρκετά καλή συζήτηση που θα γίνει φέτος και θα βοηθήσει προς τη θετική επίλυση τέτοιων ζητημάτων. Γιατί το μόνο που δεν θέλει να έχει ανάγκη η κοινωνία μας είναι να διαιρείται κάτω από τέτοια ζητήματα στα οποία απλά εμείς γνωμοδοτούμε. Όπως και γνωμοδοτήσαμε και στείλαμε φυσικά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια. Να ενημερώσω βέβαια ότι η τελεσίδη και απόφαση γίνεται αποκεντρωμένη. Η Περιφέρεια δεν το συζήτησε ποτέ. Δεν έγινε συζήτηση ποτέ. Αλλά εμείς προφανώς κάναμε ό,τι ήταν ορθό, ό,τι ήταν ό,τι απαιτούνταν το νομικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει τις κινήσεις μας στο ακέραιο. Αυτό αναφορικά γιατί ήταν έτσι σημερινό νέο, το οποίο μου έκανε τεράστια έκπληξη, γιατί λέω, εντάξει, ήταν σχεδόν περίεργο το να μιλάνε κάποιοι οι οποίοι μας κατηγορούσαν μέχρι χθες ότι δεν κάνουμε τίποτα και τελικά έγινε αυτό που τους λέγαμε τόσο καιρό, να συνεχίζουν να μας κατηγορούν και να λένε ότι κάποιοι άλλοι με κάποιο μαγικό βραβδάκι το πέτυχαν και όχι η διοίκησή μας. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στα οποία θέλω να ενημερώσω. Σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να λειτουργούμε ως κοινωνία και ως οικονομία. Θεωρώ ότι αν κάτι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί είναι να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού. Γιατί άκουσα και μια άλλη συζήτηση, μια άλλη ανακοίνωση, όπου έλεγε τι κάνετε ως Δήμος αφού τα κρούσματα έχουν αυξηθεί. Προσέξτε λίγο, για όσους έχουν ασθενή μνήμη πάλι. Η πανδημία αυτή έχει πάρα πολλές φάσεις. Στην πρώτη φάση, όταν ξεκινήσαμε, πέρσι, ας πούμε, σχεδόν 1,5-2 χρόνια πριν, δεν υπήρχαν εμβόλια. Τότε, λοιπόν, δεν είχαμε ακόμα εμβόλια και είχε ξεκινήσει το πρώτο κύμα της πανδημίας του COVID, του κορονοϊού. Τότε, αυτό που είχε σημασία, πάνω απ' όλα, ήταν η επίβλεψη των μέτρων. Ήταν τότε που είχαν ρόλο και εργαλεία οι Δήμοι. Σας θυμίζω τότε ότι εμείς είχαμε κάνει τόσο αυστηρή επίβλεψη, η οποία μας είχε πραγματικά στις χαμηλότερες από κρούσματα περιοχές στην Ελλάδα. Στη φάση που είμαστε τώρα, ο Δήμος δεν έχει εργαλεία πια. Τώρα έχουμε εμβόλια και τον κύριο έλεγχο της πανδημίας τον έχει η πολιτεία. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δεν μπορούμε εμείς να πάμε να ψεκάσουμε και να κινηθούμε στις σχολικές αίθουσες. Το αποφασίζει το Υπουργείο Παιδείας πώς θα κινηθούμε. Δεν μπορούμε να κλείσουμε χώρους. Το αποφασίζει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Άρα λοιπόν, η βασική, αν θέλετε, η βασική ιστορία της αντιμετώπισης του ιού είναι από την κεντρική πολιτεία. Γιατί λοιπόν τώρα έχουμε κρούσματα, ποια είναι η διαφορά σχέση με πρόπερση που ήμασταν COVID-free και τώρα είμαστε COVID-full, ποια είναι η διαφορά που τότε που ο Δήμος είχε τον πρώτο λόγο, ήμασταν πολύ καλά και τώρα που τα έχει η πολιτεία δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα. Μία είναι. Μία είναι η βασική. Πολλές είναι. Μία όμως είναι η βασική. Και αυτή ονομάζεται ποσοστό εμβολιασμένων. Όσο τα ποσοστά εμβολιασμένων είναι χαμηλά, τότε δυστυχώς θα έχουμε τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Εγώ κλείνοντας θέλω να σας ζητήσω να ασκείτε όλοι τα όσα μέσα διαθέτετε για να πείσετε τους ψηφοφόρους μας και να εμβολιαστούν και να φοράνε τις μάσκες και να ακολουθούν τα μέτρα και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Είναι λίγο κρίσιμα τα πράγματα και θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί φοβάμαι ότι έτσι όπως έχουν αυξηθεί, γιατί η Καμπύλη πραγματικά πήρε την ανηφόρα με πάρα πολύ απότομο τρόπο των κρουσμάτων στο Δήμο μας, ας διαφυλάξουμε τα Χριστούγεννα, ας διαφυλάξουμε τις γιορτές που έρχονται και ας διαφυλάξουμε πρώτα απ' όλα την υγεία όλων των δημοτών μας. Πείστε όσους μπορούμε να πείσουμε να εμβολιαστούν, ζητήστε από όσους δεν εμβολιάζονται να σας πούνε πού βρίσκουν το θάρρος και δεν εμβολιάζονται και ζητήστε από όλους να προσέχουν πάρα πολύ σε σχέση με τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν, τη χρήση της μάσκας, το που πρέπει να προφυλαχθούν την πανδημία λίγο ή πολύ, τα ξέρουμε όλα. Όλοι. Τώρα υπάρχουν και άλλα νέα, αλλά δεν θέλω να καταχρηστώ το χρόνο της Δημοτικού Συμβουλίου. Ήδη είχαμε τα ελευθέρια της Νάουσας, να πούμε χρόνια πολλά. Είχαμε πάρα πολλά ζητήματα που ανοίγουν σιγά σιγά, όπως λόγω χάρη το ΔΙΟ που άρχισε να κάνει κάποιες εκδηλώσεις, σεμινάριο για την καρδιοπνευμονία, πνευμονική αναζωογόνηση κάρπα που σιγά σιγά βάζουμε απεινιδωτές στο Δήμο, αλλά και εκπαιδεύουμε και υπαλλήλους του Δήμου να μπορέσουν να τα χρησιμοποιούν. Είναι σημαντικό και μακάρι ποτέ να μην είναι,
να μην χρειαστούν αυτού του είδους οι απεινιδωτές. Ακύρωση κάποιων εκδηλώσεων, όπως ο τέταρτος Αριστοτέλειος δρόμος ή κάποιες γυμναστικές εκδηλώσεις που είχαμε στο πάρκο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στα γένεια του μουσείου στον Πολυχώρο Λαναρά της ΕΡΙΑ, γιατί ακολουθούμε και εμείς με ευλάβεια τα μέτρα και δεν θέλουμε να είμαστε εμείς να θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των συνδημοτών μας. Λίγο πολύ αυτά. Νομίζω ότι υπάρχουν ερωτήσεις και θα συζητήσουμε και συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Πλην των επικεφαλής των παρατάξεων, ποιος άλλος συνάδελφος θα ήθελε να πάρει το λόγο για ερωτήσεις, τοποθετήσεις? Τσέλιο Σταύρος. Λάγκας, κύριε Πρόεδρε. Μπαλτατζίδου, κύριε Πρόεδρε. Τόσιος, κύριε Πρόεδρε. Και Λακινάνος. Κύριε Τσέλιο, απουσιάζει η κυρία Σουφίδου, οπότε εσείς εκπροσωπείτε την παράταξη. Δάγκας. Okay, ναι, κύριε Δάγκα, το σημείο. Βασιλείο. Ακούστηκα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Βασιλείο. Οπότε, ο κύριος Δάγκας, κυρία Μπαλτατζίδου, ο κύριος Τόσκιος, ο κύριος Λακινάνος και ο κύριος Βασιλείου. Κάποιος που να μην άκουσε το όνομά του? Ωραία. Κύριε Βαλσαμίδη, ο λόγος σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα αναφερώ όμως σε τίποτα, αλλά μετά από την αναφορά του κυρίου Δημάρχου σε μητέρες και πατέρες, θα ήθελα να ρωτήσω, ηρωνεύετε την ανακοίνωση, τον κοινό τόπο ή τον πατέρα και την μητέρα μας? Το ότι ευχαριστήσαμε κάποιους ανθρώπους ως παράταξη, διότι από τα σχετικά έγγραφα που μνημονεύει η απόφαση, φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικότατο ρόλο στο σταμάτημα της διαδικασίας αδειοδότησης, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει απαραίτητος. Αντιθέτως, δεν βλέπουμε στα σχετικά έγγραφα να μνημονεύεται πουθενά απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωνικής Πόλης Νάουσας, με την οποία αρνητική γνωμοδότηση να συμπεριλαμβάνονται τα επιχειρήματα τα οποία είχαν αναλυθεί σε αυτές τις συνεδριάσεις, στο σκεπτικό της απόφασης που έχουμε στα χέρια μας. Ενδεικτικό του ότι ο Δήμος Νάουσας, η διοίκηση του Δήμου Νάουσας, δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, είναι το σφάλμα στο οποίο υπέπεσε σήμερα ο κύριος Δήμαρχος στην τοποθέτησή του. Πρώτον, ότι δεν βγήκε σήμερα η απόφαση, αλλά στις 20 δεκάτου. Και δεύτερον, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η απόφαση προσβάλλεται. Προσβάλλεται, όπως λέει στην τελευταία παράγραφο, με προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών. Επομένως, λίγο να προσέχουμε και τι λέμε. Να διαβάζουμε και τις αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά το σκεπτικό, όντως είναι σωστό. Όντως το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης και των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει τα 3-5 πηγάδια έχει τεθεί σε σωστή βάση με αυτή την απόφαση. Αδυνατό να καταλάβω γιατί αυτό το σκεπτικό δεν πέρασε στις φάσεις αδειοδότησης που προηγήθηκαν και στο μεγάλο αεολικό των 5 εταιριών. Εάν και όταν τελεσυνδικήσει όντως αυτή η απόφαση, θα αποτελεί ως προς το σκεπτικό της κάτι πολύ σημαντικό για το Δήμο. Εύχομαι κατά το στάδιο στο οποίο θα τελεσυνδικήσει να υπάρχει ακόμη η θέληση και η ικανότητα να προσβληθούν και οι άλλες αποφάσεις για το άλλο αιωλικό πάρκο. Διότι, θυμίζω, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν οι ίδιοι άνθρωποι που μας παρουσίασαν το σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε δει ότι η απόσταση από το σαλέ κορυφής του πρώτου πυλώνα ήταν 300 μέτρα. Εάν αυτό διαφοροποιεί σημαντικά την θέση του αιωλικού του Τρούλου, ώστε το ένα να επηρεάζει το χειροδρομικό, ενώ το άλλο, το τεράστιο των 5 αιωλικών πάρκων, δεν επηρεάζει, δεν ξέρω πού βρίσκεται η λογική. Πάντως, είναι σίγουρο ότι η εγκύτητα των πρώτων πυλώνων του αιωλικού πάρκου
όχι του Τρούλου, αλλά της δεύτερης του μεγάλου αιωλικού πάρκου των 5 εταιριών, γιατί 5 εταιρείες είναι αυτές οι οποίες θα κατασκευάσουν τελικά αυτό το αιωλικό πάρκο, είναι σίγουρο ότι βρίσκεται και αυτό σε εγκύτα με το χιονοδρομικό κέντρο. Άρα και αυτό απειλεί την ανάπτυξή του. Επομένως, αναμένοντας την τελεσιδική αυτής της απόφασης, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν, όπως έχουμε πει και στις αποφάσεις, στις συζητήσεις που ελήφθησαν, που έγιναν σε σχέση με, με την απόφαση που έπρεπε να ληφθεί και την νομοδότηση για το χιονοδρομικό, για το αιωλικό του Τρούλου, πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό το σκεπτικό και στην άλλη μεγάλη κατασκευή των 5 αιωλικών πάρκων. Θεωρούμε ότι είναι πρόημο να χαιρόμαστε τόσο. Θα περιμένουμε την τελεσυνδικία. Ευχαριστώ. Ο κ. Σουκαλάς. Ναι, κύριε συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να αφαιρθώ σε 3 θέματα. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με τα προβλήματα της πανδημίας, όπου το τελευταίο διάστημα είχαμε αυξημένα προβλήματα στην περιοχή μας. Θα ήθελα να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σήμερα είναι εμβολιασμένο μόλις το 60% περίπου, 60,8% για την ακρίβεια, του γενικού πληθυσμού, και αυτό δεν κρύβει την ευθύνη της κυβέρνησης όσον αφορά τον εμβολιαστικό προγραμματισμό της. Και ενώ εξαντλεί την αυστηρότητά της, και καλά κάνει σε κάποιους τομείς, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο επισιτισμός, δεν υπάρχει κανένα μέτρο σε άλλους χώρους όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ατόμων, όπως παραδείγματος χάρη είναι οι εκκλησίες ή τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Όπου και εκεί πέρα έχουμε κατεξοχήν μεγάλο συνωστισμό ατόμων και δεν γίνεται κανένας έλεγχος στα άτομα τα οποία εισέρχονται σε αυτούς τους χώρους. Εδώ θα ήθελα να τονίσω, δεν μιλάω για καταναγκασμό προσωπικό, σε άτομα δηλαδή, έτσι, στο οποίο είμαστε αντίθετοι σε αυτό, μιλάω για πρόγραμμα στο οποίο απευθύνεται σε συνολικούς χώρους. Γι' αυτό αναφέρθηκα και σε αυτό το αδείο. Ίσως να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Επιπλέον, κανένας δεν μπορεί να κρύψει ότι υπάρχουν γι' αυτό αναφέρθηκε και ο κύριος Δήμαρχος, ότι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς είχαμε αυξημένα κρούσματα στα σχολεία, το ότι υπάρχει μεγάλη συσσόρευση παιδιών στις αίθουσες, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι πάνω από 15 παιδιά ανά αίθουσα. Αυτό σημαίνει το ότι πρέπει να υπάρχουν αύξηση των αιθουσών διδασκαλίας και αύξηση των διδασκόντων. Για χρόνια ζήσαμε την αποδόμηση του συστήματος υγείας. Αυτή τη στιγμή δεν παίρνεται κανένα απολύτως μέτρο για την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας και την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Αποτέλεσμα, σήμερα άκουγα ότι από τους διευθυντές των κλινικών, των αντίστοιχων κλινικών, ότι υπάρχουν διασωληνωμένα άτομα εκτός από τις αίθουσες των ΜΕΘ. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο,
Και βέβαια οφείλεται στη χρόνια υποστελέχωση των ΜΕΘ. Αρκεί να λάβουμε υπόψη μας το ότι ένας εντατικολόγος δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Πέρα από την εξειδίκευση που χρειάζεται εντατικολόγος, γίνεται ο πνευμονιολόγος, χειρουργός, καρδιολόγος, αναισθησιολόγος κτλ. Χρειάζεται επιπλέον 2 χρόνια εξειδίκευση για την εντατικολογία. Κάτι το οποίο έχει αφαιθεί και αυτό σαν κενό γράμμα. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς επίσης δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα, και αναφέρομαι σε αυτά γιατί κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει την μετακίνηση και την αλληλεπίδραση του κέντρου με την περιφέρεια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και στα μέσα μεταφοράς των παιδιών εδώ στην επαρχία που μεταφέρουν τα παιδιά στα σχολεία. Όλα αυτά αποτελούν ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που είναι μακριά από τη λογική της ατομικής ευθύνης που πάει να καλλιεργήσει η κυβέρνηση. Ακόμη και το θέμα της πρόσφατης εδώ επιδείνωσης το απέδωσε σε ένα κοσμικό γεγονός, δηλαδή πάλι στην ατομική ευθύνη, ενώ λείπουν γιατροί. Έχει υποστελεχωθεί το νοσοκομείο από γιατρούς οι οποίοι, πέρα από την υποστελέχωση που υπήρχε χρόνια τώρα, έχει υποστελεχωθεί και από τα άτομα τα οποία έχουν φύγει λόγω του ότι δεν είχαν εμβολιαστεί. Δεν υπάρχουν γιατροί στα περιφερειακά ιατρία. Κύριε Τσουκαλά, ναι. Σας παρακαλώ. Είμαστε 7 λεπτά στο ίδιο θέμα. Έτσι. Λίγο να συντομεύουμε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Τελειώνω άλλωστε, δεν θα πω περισσότερα. Κανένας δεν μπορεί να κρύψει, επομένως, τις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης που υπάρχει σε αυτό το θέμα. Τώρα, για το αιωλικά πάρκα είναι ευχάριστο το γεγονός αυτό, αλλά δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε από τη στιγμή που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δει ολοσέλιδη πληρωμένη διαφήμιση της αιωλικής Βερνίου να επιχαίρει ότι έχει μειώσει τα στοιχεία της, τις ανεμογεννήτριες δηλαδή, αλλά δεν αναφέρει πουθενά ότι έχει αυξηθεί η ισχύς τους και το μέγεθός τους. Και μάλιστα το πόσο λίγο θα φαίνεται από διάφορες περιοχές της Νάουσας και από διάφορες περιοχές του χώρου των 3-5 πηγαδιών που μόλις στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο συζητούσαμε, κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί, όπως και το τι επιπτώσεις θα υπάρχει στο γενικότερο περιβάλλον του Βερνίου. Γιατί το περιβάλλον είναι ενιαίο και δεν έχει σύνορα. Μην ξεχνάμε, και θα ήθελα να τονίσω ότι όλοι οι δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας έχουν ξεσηκωθεί πάνω στο θέμα αυτό και είναι καιρός και εμείς να ξεσηκωθούμε και να αποτρέψουμε εντελώς την τοποθέτηση των αιωλικών παρκών. Εδώ θα ήθελα να πω ότι δεν προσπαθούμε να χωρίσουμε τους ανθρώπους σε ομάδες οι οποίοι θέλουν την αιωλική ενέργεια και σε ομάδες που δεν τη θέλουν. Αντίθετα, εμείς πιστεύουμε σε έναν σωστό κεντρικό σχεδιασμό της τοποθέτησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια όλων των μορφών με επιστημονικά κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών.
Τέλος, με δύο λόγια, ήθελα να αναφερθώ σε μία επιστολή που νομίζω ότι έφτασε σε όλους τους επικεφαλής. Τα παιδιά προς το κέντρο, συνεχίζετε, κύριε Τσογαλά. Που έφτασε, νομίζω... Κάτσε λίγο, ναι. Στέλλα, κλείσε τον... Μια επιστολή που νομίζω έφτασε σε όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων είναι από έναν συμπολίτη μας του Αρκοχωρίου που αναφέρεται στους χαλασμένους δρόμους που υπάρχουν εκεί πέρα και χαλάνε την εικόνα του γραφικού αυτού χωριού, αλλά και επιπλέον δίνουν εικόνα εγκατάλειψης. Τα προβλήματα ίδρυυσης και αποχέτευσης που υπάρχουν. Η αποχέτευση μάλιστα αναφέρει ότι γίνεται σε διάφορα μέρη του δάσους με αποτέλεσμα την επιβάρυνση και την του δάσους με λίμματα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να αναλάβει ειδική δράση η ΔΕΙΑΝ και επιπλέον αναρωτιέται για τα προβλήματα πυρασφάλειας και προστασίας καθότι το χωριό βρίσκεται μέσα στο δάσος. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Τσέλιος. Τις απαντήσεις στο τι σκοπό έχετε πώς έχετε σκοπό να τα αντιμετωπίσετε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα με την πανδημία. Ειλικρινά εγκρίνω και παυξάνω όσα είπε και ο κύριος Δήμαρχος σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουν οι πολίτες έναντι της πανδημίας και ο κύριος Τσουκαλάς, βέβαια, σε ό,τι αφορά τις ευθύνες της κυβέρνησης. Εγώ, από τη μεριά μου, θέλω να παρακαλέσω την Εκκλησία και όσοι μπορεί να παρεύουν σε αυτό το χώρο, τέλος πάντων, να προτρέψει αυτούς τους πνευματικούς οι οποίοι απαγορεύουν, αυτή την έκφραση έχω ακούσει, απαγορεύουν σε πιστούς να εμβολιαστούν. Να τους προτρέψει, λοιπόν, να μην έχουν ή να αποφεύγουν να παίρνουν μάλλον θέση σε ό,τι αφορά τα της επιστήμης, όπως και οι επιστήμονες φαντάζομαι ότι δεν παίρνουν καμία θέση σε ό,τι αφορά τα θεία. Και εγώ θα πω και ένα πράγμα, ας δεχτούν ότι και η επιστήμη, οι επιστήμες γενικότερα, αλλά και οι ιατρικοί, ας το δεχτούν και σαν θείο δώρο. Δεν είμαι βέβαια αυτός που θα πει το τι πρέπει να κάνει η Εκκλησία, γιατί είμαι λίγο πιο μακριά από αυτήν, αλλά νομίζω ότι καλά θα είναι να επικρατήσει η λογική και σε αυτόν τον τομέα. Σε ό,τι αφορά τα αεολικά πάρκα, χαιρόμαστε βεβαίως για την είδηση και από εκεί και πέρα πρέπει να δηλώσουμε όλοι απερίφραστα ότι είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε πάντα και υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Και θέλω να δείξω και ένα άλλο θέμα, πέρα από τα πηγάδια, στα οποία πραγματικά αγωνιώ για το να λειτουργήσει, να λειτουργήσουν τα πηγάδια, να λειτουργήσει το γενικό κέντρο. Θέλω να εκδηλώσω την αγωνία μου και για αυτό που συμβαίνει στον Άγιο Νικόλα, στη ΔΕΤ. Εκεί είναι εκτεθειμένος όλος ο εξοπλισμός. Okay, είναι σε αναστολή λειτουργίας. Αλλά, αγαπητές κυρίες και κύριοι της Δημοτικής Αρχής και της προηγούμενης, όχι μόνο αυτής, έλεος, εκεί είναι τόσο εξοπλισμός που εκτίθεται, που χαλάει, που διαβρώνεται με την υγρασία, δεν έχουμε το καλύτερο περιβάλλον, δεν είμαστε στην παραλία. Αν μη τι άλλο, πληρώστε κάποιον
κάποιους να πάνε να απεγκαταστήσουν όλο αυτόν τον εξοπλισμό που έχουμε, το ηλεκτρονικό κτλ., να τον προστατεύσουμε, αν δεν έχει χαλάσει ήδη. Όπως επίσης και τα σανίδια εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περνάνε και κάνουν βόλτα. Θα σπάσει κανένα σανίδι και θα έχουν κανένα ατύχημα και, κύριε Δήμαρχε, θα πληρώνουμε όλοι ναουσέοι πάλι αποζημιώσεις. Προστατέψτε, διαφερθείτε λίγο για την περιουσία της ναού σας. Έχω γίνει γραφικός, αλλά αυτό δηλαδή, προστατέψτε την περιουσία των ναουσέων, των δημοτών της ναού σας. Όλα αυτά τα έχουμε πληρώσει εμείς σαν Δήμος και από ό,τι φαίνεται θα τα ξαναπληρώσουμε και ενδεχομένως να αποζημιώσουμε και ατυχήματα που θα προκληθούν μέσα από αυτά. Και κάτι ακόμη. Όσο είμαι στη θέση να γνωρίζω, υπάρχει ένα ημερολόγιο στο Γραφείο Πολιτισμού εκδηλώσεων, για να μην συνοστίζονται τα πολιτιστικά σωματεία στις εκδηλώσεις που ετοιμάζουν. Βέβαια, αυτά σε φυσιολογικές συνθήκες και όχι υπό COVID καταστάσεις. Αλλά ελπίζουμε ότι σύντομα θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Εγώ θα έλεγα, κύριε Δήμαρχε, αφού κάνουμε μία αξιόλογη προσπάθεια για να κάνουμε ένα σύγχρονο site του Δήμου, να έχουμε και ένα καλεντάρι, να αναρτήσουμε και ένα καλεντάρι αυτών των εκδηλώσεων, ούτως ώστε και οι επιχειρηματίες της Νάουσας, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ., να γνωρίζουν τις εκδηλώσεις, τις επερχόμενες εκδηλώσεις και να μπορούν να φροντίσουν και το προσωπικό που πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ημέρες, αλλά και να συστήνουν στους πελάτες τους το πότε ενδεχομένως να πρέπει να κλείσουν κάποια τραπέζια ή να κλείσουν κάποια δωμάτια κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Δάγκας. Καλησπέρα και από μένα στο σώμα. Να ευχηθώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά για την αυριανή μέρα και τη σημερινή μέρα, μια που έχουμε την επέτειο του όχι. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα θέμα μόνο. Θέλω να είμαι αρκετά σύντομο, γιατί με το που είμαι και πρόεδρε και δεν μου φύγατε εσάς, έτσι, πρέπει να είμαστε και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Λίγο, κύριε Δάγκα. Συνεδρίαση με τόσα λίγα θέματα, μπορεί να την πάμε και δεν ακούγεται τώρα, μα ακούτε μάλλον, έτσι, το μικρόφωνο μακριά. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα και με την αφορμή. Πάλι δεν ακούγομαι. Δεν ακούγεστε καλά. Αν θέλετε, κλείστε την εικόνα για να μπορείτε να... Δεν ακούγομαι. Ωραία. Τώρα ακούγεστε. Ναι, μισό λεπτό. Λοιπόν, να κάνω αναφορά σε ένα θέμα σχετικό με το πάρκο το οποίο, φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο πρέπει να γίνει αυτή η επένδυση, είναι να γίνει η επένδυση στην Ρουντίνα Πολυπλατάνου, τοπικής κοινότητας Πολυπλατάνου. Έχω ενημερωθεί ότι είναι στην αρχική φάση υλοποίησης του έργου, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες της επένδυσης αυτή. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω, Δήμαρχε, εάν θα πρέπει να το φέρετε το θέμα για να συζητηθεί. Πρόσφατα είχε προετοιμαστεί το τοπικό συμβούλιο να κάνει συνεδρίαση ώστε να αποφασίσει για την υλοποίηση του έργου και ακυρώθηκε τελευταία στιγμή το τοπικό συμβούλιο. Δεν έχει πάρθει καμία απόφαση και θα ήθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσετε, εάν να ενημερώσετε το σώμα, εάν θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Λακινάνος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, για το πρώτο θέμα με κάλυψε και ο κύριος Τσέλης το ανέφερε εντελώς μακροσκελώς, οπότε δεν έχω κάτι άλλο να πω. Όσον αφορά για τα υλικά, με κάλυψε και ο κύριος Τσουκαλάς, απλώς ήθελα δύο επισημάνσεις να κάνω. Εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρόκειται να γίνει μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή ανεπίστρεπτη.
δεν είναι μόνο ο τουρισμός όπως το βάζουμε. Μιλάμε ότι όλη η παραγωγική δυνατότητα του δάσους, δηλαδή από τη χλωρίδα, την πανίδα, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία, όλα αυτά θα πληγούν ανεπανόρθωτα. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν είναι ο Τρούλος μόνο που μας απασχολεί ή τα 300 ή 500 μέτρα από την κορυφή του βουνού μας. Είναι όλο το βέρμιο που σας είπε ο κ. Τσουκαλάς. Είναι ενιαίο, είναι πολύ βασικό. Και μέσα σε αυτήν τη λογική όλοι οι δήμαρχοι σύσσωμοι και της Κοζάνης και της Εορδέας στην ουσία έχουν εναντιωθεί σε αυτό το τερατούργημα. Βέβαια, κανένας δεν μας λέει τι θα γίνει στο τέλος με το νεκροταφείο ανεμογεννητριών το οποίο θα μας αφήσουν. Τέλος, θέλω να βάλω ένα ζήτημα. Είναι το ζήτημα της εξάρτησης της ενέργειας, όπου τα αποτελέσματά του είναι εμφανέστατα σήμερα. Δηλαδή έχει ανέβει η τιμή του ρεύματος, διότι έχουμε απεμπολίσει την εγχώρια παραγωγή του ρεύματος από λιγνίτη, δηλαδή μέσα από την λεγόμενη απολιγνητοποίηση, διότι όλα αυτά τα συστήματα φωτοβολταϊκά ή οι ανεμογεννήτρες, σε καμιά περίπτωση που η ρίστο εμπαρόδο ακούγεται ότι δεν πρέπει να έχουν απόδοση πάνω από 5, ειδικά οι ανεμογεννήτρες πάνω από 5 έως 10% της ονομαστικής τους ισχύς. Άρα μιλάμε για τεράστιες μονάδες, οι οποίες παράγουν ελάχιστο ρεύμα σε σχέση με την ισχύ και το κόστος που πληρώνουμε. Μιλάμε ότι αν δεν έχουμε σταθερές μονάδες παραγωγής ενέργειας, είτε από λιγνίτη είτε από κάτι άλλο, δεν μπορούν να δουλέψουν. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή πλέον έχουμε εξάρτηση από το φωταέριο, έχουμε τώρα τελευταία και την αυξημένη τιμή του ρεύματος. Δηλαδή, εξάρτηση της χώρας από τη μια από το φωταέριο, από εισαγόμενη πηγή ενέργειας. Δεύτερον, εξάρτηση από όλες την τεχνολογία, είτε λέγεται αυτή ανεμογεννήτρια, είτε λέγεται φωτοβολταϊκά. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Τόσιος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα σύντομα να τοποθετηθώ σχετικά με τον προσβλητικό χαρακτηρισμό προς το πρόσωπό μου, ο οποίος εκφράζει και από συνάδελφο του Δημοτικού Συμβουλίου στην προηγούμενη συνεδρία, στο τέλος, στη λήξη της. Θέλω να πιστεύω πως εδώ ο χαρακτηρισμός έγινε από ταραχή κυρίως και πανικό και δεν δηλώνονταν στην πραγματικότητα, δεν νομούνταν. Λόγω βέβαια της αντίθετης τοποθέτησής μου σχετικά με το θέμα της εισήγησης που αφορούσε το χειροδρομικό κέντρο. Δεν θα ήθελα να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, άλλωστε όπως λέει και ο σοφός λαός, από τότε που βγήκε συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο. Θα συνιστούσα όμως τόσο στους συναδέλφους όσο και σε εσάς κύριε Πρόεδρε, να είμαστε περισσότερο εγκρατείς και προσεκτικοί όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις μας μέσα και έξω από το μικρόφωνο. Συγγνώμη κύριε Τόσιο, σε μένα τι ζητάτε? Νομίζω να είναι ξεκάθαρος. Από μένα τι ζητάτε δηλαδή? Να κρατά τις ισορροπίες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση κύριε Τόσιο είχε λήξει, αν δεν το αντιληφθήκατε. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, όταν έχουμε να δηλώσουμε κάτι, καλό θα είναι πρόσωπο με πρόσωπο να γίνονται αυτά. Νομίζω καταλαβαίνομαστε, δεν χρειάζεται να το αναπτύξουμε περαιτέρω και ούτε είναι προσωπικό αυτό. Προφανώς είναι προσωπικό, αλλά όταν μου λέτε εμένα να τηρήσω ισορροπίες και τα λοιπά, σας λέω ότι η συνεδρίαση είχε λήξει. Δεν έγινε στη διάρκεια της συνεδρίασης αυτό. Αυτό είναι σαφές, φαίνεται. Και από το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει. Εντάξει. Όσον αφορά τη θετική σχετικά απορία που έλαβε η αρνητική γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική οδοδότηση του έργου της Στέρνα στον Τρούλο, θα ήθελα να είμαστε σχετικοί όσον αφορά την περαιτέρω πορεία της. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι παρόλο που και η δασική υπηρεσία έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά, η Διεύθυνση Δασών μαζί και με άλλους φορείς όπως και το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησαν αρνητικά για το εν λόγω έργο. Βέβαια, η χρυσή λέξη στην πορεία της κατάστασης αυτής είναι το δάσος ιδιαιτέρου φυσικού κάλους Αγίου Νικολάου. Χάρη σε αυτό ήλθε, κατά τη γνώμη μου, η αρνητική εισήγηση του θέματος. Θα πρέπει όμως όσον αφορά το μεγαλύτερο αιωλικό πάρκο, το οποίο στην πραγματικότητα απειλεί το δασικό οικοσύστημα αλλά και την ευρύτερη λεκάνηση απορροής του Βερμίου, από το οποίο τροφοδοτείται ο Δήμος μας. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ορισμένοι συνάδελφοι τη θέση τους, διότι
διαπιστώνεται ότι εκπροσωπούν συμφέροντα κάποιων εταιριών. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους απέναντι στο Δημοτικό Σύμβουλο με ποιον συμφέροντα είναι, με τα συμφέροντα του Δήμου ή των εταιριών αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Βασιλείου. Ακούγομαι, κύριε Πρόεδρε. Ακούγεστε. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα σχετικά με αυτά τα περίφημα αιωλικά πάρκα. Μου φαίνεται ορισμένοι ή εθελοτυφλούν ή δεν διαβάζουν ή δεν προσπαθούν να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει και με τις δύο εταιρείες. Και οι δύο εταιρείες έχουν αδειοδοτηθεί τουλάχιστον από το 2010. Και οι δύο εταιρείες. Για πρώτη φορά ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο συζήτηση για να εκφέρει άποψη, γνωμοδοτική άποψη, τον Ιούλιο του 2012. Και για την μεν μία εταιρεία η οποία, για την αιωλική, αν θυμάμαι καλά πώς λέγεται η υπονημία, Βερμίου ΑΕ, η γνωμοδότηση υπήρξε, θα το έλεγα, μεικτή, με την έννοια ότι επειδή και το, η ανάπτυξη θα γίνονταν και σε ιδιωτικούς χώρους όπως είναι το Δασόκτη Μασιλίου και η Βέρεια ήταν σύμφωνη με την δημιουργία αυτού του αιωλικού πάρκου, αλλά και από την άλλη πλευρά η αρμόδιοι δήμοι, είχαμε ζητήσει να αφαιρεθούν κάποιες κολόνες, να περιοριστούν, να μην γειτνιάζουν στο χιονοδρομικό κέντρο κτλ. Εν πάση περιπτώσει, έγιναν προσφυγές, γνωμοδότηση η περιφέρεια, έγιναν προσφυγές και καταλήξαμε σε αυτό που καταλήξαμε. Δηλαδή, εφόσον κρίθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, λοιπόν, καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε. Όσο αφορά την Τέρνα, πάρθηκε η παριθμόν 2,75, γιατί η προηγούμενη είχε πάρθει η παριθμόν 2,74 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όποιος θέλει να διαπιστώσει το λόγο του αληθές, ας ανατρέξει στο κόμβο διάβγε και θα βρει και τις δύο αποφάσεις. Οι 2,75 λοιπόν ήμασταν κάθετοι, όχι, σε αντίθεση με την παράταξη της κυρίου Σιωσιφίδου και ενός μέλους από την παράταξη του κυρίου Γόγου, η οποία ήταν υπέρ του έργου. Εντάξει, υπέρ του έργου ήταν. Γιατί τα αναφέρω αυτά, για να ρίξω μορφή στην κυρία Σιωσιφίδου, όχι βέβαια. Ακούστηκε προηγουμένως, το άκουσα από τον κύριο Βαρσαμίδη, να λέει ότι αυτή δεν είναι η τελική απόφαση. Και δεν πρέπει να επιχαίρουμε ακόμη. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι η τελική απόφαση. Έχουν δικαίωμα προσφυγής. Εφόσον όμως δεν πρέπει να επιχαίρουμε, προς τι η ανακοίνωση της παράταξης της κυρίας Βαλσαμίδη, ότι δήθεν υιοθετήθηκαν οι δικές της απόψεις. Οι δικές μας οι απόψεις, τουλάχιστον η δική μου η προσωπική άποψη που εκφράστηκε και του κυρίου Αδαμίδη και κάποιων άλλων που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο του 2011 και μετά, ποια ήταν? Ήταν θετική? Έτσι λίγο για να σοβαρευτούμε και λίγο. Δεν αναφέρθηκαν, λέει, γνωμοδοτήσεις στην απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης. Άλλο αποκεντρωμένη διοίκηση και άλλο περιφέρεια. Ούτε η περιφέρεια γνωμοδότησε για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Δήμος έστειλε τις αποφάσεις στην περιφέρεια. Εφόσον λοιπόν δεν γνωμοδότησε η περιφέρεια, πώς θα αναφέρονται οι αποφάσεις του Δήμου μέσα στην απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης? Ούτε η απόφαση του Δήμου, η αρνητική του 2019 και του 2021, ήταν δεσμευτικές για την τελική κρίση της αποκεντρωμένης διοίκησης, αλλά ούτε και η ενδεχόμενη απόφαση της περιφέρειας θα ήταν δεσμευτική. Ούτε η έλλειψη αυτής της γνωμοδοτικής απόφασης εμπόδισε την αποκεντρωμένη διοίκηση να βγάλει αυτή την απόφαση την οποία έβγαλε και τελικά. Έτσι λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή βάση. Ούτε η αποκεντρωμένη δίνει
εγκρίνει την τελική μελέτη, την εγκρίνει η αποκεντρωμένη. Δεν την εγκρίνει η περιφέρεια την τελική μελέτη. Λοιπόν, όλα τα άλλα είναι αοριστείες και τίποτα παραπάνω. Και αυτό διότι, εάν θέλεις να κάνεις κάποια καλή κίνηση, μπορείς να την κάνεις, δεν θα το έλεγα εξωθεσμικά, λοιπόν, με εκείνα, με τις παραστάσεις, τις νόμιμες παραστάσεις, τις αρμόδιες υπηρεσίες, πράγμα το οποίο έγινε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, έτσι ώστε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο και είχαμε. Και πρέπει να μας χαροποιεί όλους και δεν πρέπει να διεκδικεί κάποιος ότι αυτό είναι δικό του επίτευγμα. Εγώ λέω ότι είναι επίτευγμα της πόλης μας. Και πρέπει, ασφαλώς και πρέπει να μην εφησυχάζουμε, να έχουμε το νου μας, αλλά να μην ζητάμε προκαταβολικά. Απλά εγώ σήμερα με δημοσίευμά μου θύμισα αυτά που μας λέγανε τα ανιστόρητα. Ότι έπρεπε να κάνουμε δικοφανή προσφυγή από τη στιγμή που η άδεια στη συγκεκριμένη εταιρεία την Τέρνα έχει δοθεί τουλάχιστον από το έτος 2010. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Σήμερα πρέπει να γιορτάζουμε. Να είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την απόφαση. Και όχι να διεκδικούμε τα λάφυρα. Και να πω και κάτι άλλο. Δικαίωμα του κυρίου Τόσου είναι να κάνει ό,τι θέλει. Όπως λέγεται συνήθως, και δικαίωμα έχει να παίρνει κάποιος όποια απόφαση θέλει και η υποχρέωσή του είναι να μας δείχνει, λοιπόν, πώς αποφασίζει και πώς σκέφτεται. Όμως, αυτές οι τελευταίες, το τελευταίο διάστημα, γίνονται μεγάλες αναφορές σε επικίνδυνους ανθρώπους, όχι μόνο από τον κύριο Τόσο, και από τον κύριο Κοτσουγιάννη, για επικίνδυνους ανθρώπους, για εγκληματικές παραλήψεις κτλ. Και κουβέντα δεν αυτή, κύριε Τόσο, που αναφέρεται στη δήλωσή σας ότι μπερδέψατε το κουβάρι για σοβαρά θέματα του Δήμου από επικίνδυνα κατάλληλους ανθρώπους. Ποιοι είναι αυτοί οι επικίνδυνα κατάλληλοι άνθρωποι, κύριε Τόσο? Όλα στην ώρα τους, κύριε Βασιλείου. Λοιπόν, προχωρήστε. Προηγουμένως αφήσατε υπαινιγμούς. Για ποιον αφήνετε υπαινιγμούς? Ακούστηκε αυτή η κουβέντα. Και εγώ σας λέω ότι είναι μοντάζ. Εντάξει, εγώ σας λέω ότι είναι μοντάζ. Προχωρήστε. Ποιοι είναι οι ακατάλληλοι άνθρωποι, κύριε Τόσο? Ποιοι είναι οι επικίνδυνα κατάλληλοι άνθρωποι? Λοιπόν, κύριε Βασιλείου, δεν θα ανοίξουμε διάλογο. Λοιπόν, ντρέπομαι που είμαι μέλος αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου. Ντρέπομαι ειλικρινά για τις εκφράσεις. Όχι για τις εκφράσεις που ακούγονται. Δεν ανέχομαι πλέον να ακούω άλλες τέτοιες εκφράσεις. Ασφαλώς και αυτή η έκφραση που ακούστηκε, αν ακούστηκε από κάποιο Δημοτικό Σύμβουλο ή από οποιοδήποτε άλλον που λέει ο κύριος Τόσος, είναι επιλήψιμη. Δεν έπρεπε να ακουστεί. Αλλά δεν επιτρέπω και στον κύριο Τόσο γραπτά να μας δίνει ότι υπάρχουν επικίνδυνα κατάλληλοι άνθρωποι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, κύριε Πρόεδρε. Προτρέπω λίγο σύνηση προτρέπω. Ευχαριστώ, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Το συμφέρον του συνάδελφου σας κοιτάμε. Ευχαριστώ. Κυρία Μπαλταζίδου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα λίγο να ενημερώσω το σώμα και να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Προτού όμως προβώσω αυτό, ήθελα να πω ότι για τον άδικο χαμό της Φόβης Γεννηματά, όσοι του γνωρίσαμε από κοντά, ξέραμε και γνωρίσαμε τον αδαμάντινο χαρακτήρα της, τη δυναμική της ως γυναίκα, ως άνθρωπο, την συνέστηση που είχε για τους συνανθρώπους τους και για όλα τα προβλήματα. Αισθανόμαστε έτσι λύπη για τον απρόοπτο και άδικο χαμό της. Ήταν πάρα πολύ νέα. Δεν χόρτασε τα παιδιά της, την οικογένειά της και είδαμε σήμερα ότι κέρδισε το σεβασμό όλου του πολιτικού κόσμου. Τη μεταθάνατο αναγνώριση και η στεροφημία αιωνία της η μνήμη. Θα ήθελα να πω, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο μου είχαν ζητήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να τους ενημερώσω λίγο για τα σουβενίρ. Θέλω να ξέρετε ότι στα μέλη σας έχετε πάρει έναν δημοκατάλογο και έναν κατάλογο των σουβενίρ, των οποίων διακινούνται μέσα στην αίρια με το φωτογραφικό υλικό. Είχε ζητηθεί επίσης μία λίστα για τα λεφτά του COVID,
το πού πήγαν και πόσα πήραμε. Προφορικά θέλω να σας πω, στο επόμενο συμβούλιο θα σας έχω και την ενημέρωση και εγγράφος για το λόγο ότι ο Διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας θα έρθει από εβδομάδα, ίσως και την Παρασκευή, λόγω COVID ήταν σε καραντίνα. Απλά και μόνο να σας ενημερώσω ότι τα έσοδα και τα έξοδα είναι μία ή άλλη. Τώρα, επειδή να απαντήσω λίγο στον κύριο Τσέλιο, ό,τι αφορά το πολιτικό καλαντάρι, έχει δίκιο ο κύριος Τσέλιος, γιατί το είχαμε ξεκινήσει προ-COVID εποχή. Ζητήσαμε από όλους τους συλλόγους να μας στείλουν ποια μεγάλη εκδήλωση θέλουν να εντάξουμε μέσα στο πολιτικό καλαντάρι. Λόγω του COVID σταμάτησε, όμως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα σταματήσει, είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσει για τη μετά-COVID εποχή. Όμως, ό,τι αφορά την πλατφόρμα, θέλω να ενημερώσω τον κύριο Τσέλιο, η πλατφόρμα ήδη έχει ετοιμαστεί, είχε παρουσιαστεί στην εκδήλωση που είχαμε κάνει για τη βήθηση των Φιαλών στο ξενοδοχείο στην Παλιά την Πόλη. Έχουμε κάνει μια πλατφόρμα όπου εκεί και οι επιχειρήσεις θα αναρτήσουν τα δεδομένα τα δικά τους με τις δικές τους εκδηλώσεις, αλλά και όλοι οι φορείς για να μπορέσει να υπάρχει αυτή η αλληλοενημέρωση των πολιτικών εκδηλώσεων και γενικά να μπορέσουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία και τα ξενοδοχεία, αλλά και η εστίαση να ενημερώνουν τους πελάτες τους για το πρόγραμμά τους. Ό,τι αφορά για την ακύρωση του Συμβουλίου του Πολυπλατάνου, θέλω να πω ότι και για μας ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό, γιατί είχε ζητηθεί από την τοπική κοινότητα Πολυπλατάνου εισηγητικό από εμάς για να συγκαλέσει τοπικό συμβούλιο, γιατί είχαν έρθει οι εγκρίσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου θα έπρεπε να περάσουν από το τοπικό συμβούλιο Πολυπλατάνου. Έτσι και έγινε η εισήγηση, τους δόθηκαν τα απαραίτητα εφόδια, συγκαλέσανε για την Πέμπτη τοπικό συμβούλιο και προς έκπληση αρχίσανε το τοπικό συμβούλιο, πήραν ένα τοπικό σύμβουλο τηλέφωνο και μετά μου παίρνει ο υπάλληλος ο γραμματέας και μου λέει ότι δεν μπορώ να κάνω να συνεχίσω το συμβούλιο. Για ποιο λόγο, λέει, δεν μπορώ, ήταν άρρωστος. Λέω, γιατί το αρχίσατε. Θέλω να πω ότι δεν είναι ευθύνη του Δήμου και εμείς απορούμε για ποιο λόγο το άρχισε και για ποιο λόγο το σταμάτησε. Ποιοι ήταν αυτοί που επενέβησαν και για ποιο λόγο δεν τους άφησαν να το συνεχίσουν. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Ελπίζουμε σε ένα επόμενο τοπικό συμβούλιο, το οποίο θα συγκαλέσουμε ξανά. Πρώτο Θεός να γυρίσει ο υπάλληλος στα καθήκοντά του, να είναι γερός και θα τα συζητήσουμε. Ακούστηκε από τον κύριο Δάγκα για ποιο λόγο έρχονται τόσα λίγα θέματα. Θέλω να πω ότι η 13η και 14η αναμόρφωση είναι επίγον και πρέπει να περάσει, γιατί από εκεί και πέρα εξαρτώνται όλες οι συμβάσεις και όλες οι διαδικασίες για να μπορέσουμε να τρέξουμε. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, θεωρούμε ότι είναι επίγον κάποια θέματα που πρέπει να περάσουν και δυσκολεύουν την δραστηριότητα του Δήμου. Θα πρέπει να είναι αντιληπτό από όλους μας ότι πρέπει να υποστούμε και αυτή τη δοκιμασία για να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστώ και εγώ. Υπάρχει κάποιος αντιδήμαρχος που θέλει να απαντήσει, πρόεδρος, στις ερωτήσεις που ακούστηκαν? Μπορώ να έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε? Ναι, κύριε Δασκάνο. Για μια ερώτηση που δεχτήκαμε για το Αρκοχώρι, θα ήθελα να ενημερώσω ότι κανονικά ό,τι βλάβει το κύκτη, η διαδικασία είναι η εξής. Ο πρόεδρος της εκάστοτε τοπικής κοινότητας ειδοποιεί τον συνεργάτη, εξωτερικό συνεργάτη γαβρικό και όλες οι βλάβες γίνονται κανονικά. Και ποτέ δεν είχαμε κάποιο παράπονο. Δηλαδή δεν γνωρίζω ότι στο Αρκοχώρι έχουμε αφήσει βλάβες. Ίσα-ίσα ξέρω ότι υπάρχει καλή συνεργασία με την τουρκική κοινότητα εκεί. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον Δήμαρχο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάρω λίγο γιατί προσπάθησα να κρατήσω σημειώσεις που μπορούσα για όλα. Είναι πρόημο να χαιρόμαστε για το αιωλικό, λέει η παράταξη που ευχαρίστησε τους πάντες. Άρα λοιπόν είναι πρόημο να ευχαριστείτε κάποιους τόσο γρήγορα, τόσο νωρίς. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Σοβαρότητα, υπευθυνότητα, εργασία, προχωράμε. Θωμά Τσουκαλά, 60% είπε στο ποσοστό εμβολιασμάτων. Τόσο είναι στη χώρα. Στην Ημαρθία κάτω από 50, λένε οι εκτιμήσεις. Στην Άωση και τα χωριά ακόμα λιγότερο.
Χρειάζεται κεντρικός σχεδιασμός στα αιωλικά. Ήδη το ανέφερα. Ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το νέο χωροταξικό της ενέργειας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για αυτό το ζήτημα. Και εγώ τουλάχιστον έχω. Πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο ζήτημα για την ανάπτυξη της χώρας. Πάρα πολύ σπουδαίο. Περισσότερο από όσο αντιλαμβανόμαστε. Και πρέπει να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Πηγάδια και Άγιος Νικόλας. Σταύρο μου, ξέρεις πάρα πολύ καλά, κύριε Τσέλιο, αγαπητέ Σταύρο, πόση προσπάθεια κάναμε για τα 3-5 πηγάδια. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλήξει σε καμία λύση. Δυστυχώς, αν θέλεις, δεν ξέρω αν είναι πολιτικός εγωισμός των παρατάξεων, αλλά σίγουρα σαν Δημοτικό Συμβούλιο και ας εκφράσω εγώ, θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από την τοπική κοινωνία. Γιατί δεν καταφέραμε να βρούμε μια λύση. Εδώ και πολύ καιρό. Δυστυχώς. Το θέμα του φωτοβολταϊκού του Πολυπλατάνου, νομίζω ο κύριος Δάγκας. Έχουν γίνει συζητήσεις και συναντήσεις. Είχα πει τότε, αγαπητέ Στέριο, στους τοπικούς άρχοντες του Πολυπλατάνου, ότι περιμένω την εισήγησή τους πριν το φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί πρέπει να σεβόμαστε την άποψη της τοπικής κοινωνίας. Ακόμα δεν έχει γίνει για κάποιους λόγους. Τι θα γίνει, νομίζω ο κ. Λαγκινάος είπε, όταν προσταθεί ένα μεγεντριό όταν κλείσουν τον κύκλο ζωής τους στα 25-30 χρόνια. Έχουμε διεθνώς παραδείγματα όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτως ή άλλως τώρα πια οι ανεμογεννήσεις είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό 95-98% ανακυκλώσιμες, δεν είναι όπως οι παλιές. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι υπάρχουν, μπορείτε να δείτε τι γίνεται στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, τι γίνονται οι ανεμογεννήτες όταν πεθάνουν, όπως όλα. Αγαπητέ Λάκη, κάποια στιγμή όλα τα έργα, τα τεχνικά έργα πεθαίνουν. Τώρα, για τον προσβλητικό χαρακτηρισμό προς το πρόσωπο του κυρίου Τόσου. Εντάξει, ήταν μετά το τέλος στην ιδέα της κ. Γιαννούλη, είναι λίγο παραπολιτικό αυτό που έγινε. Κάποιοι θεώρησαν ότι θα πρέπει να ενημερώσουν τους πάντες. Κάποιοι θεώρησαν ότι όσο περισσότερο διανύμουν ένα βίντεο, ένα απόσπασμα, το οποίο και εγώ προσπάθησα να το βρω στο συγκεκριμένο δημοσιογραφικό site, δεν το βρήκα, αλλά θεωρώ ότι κάποιοι θεώρησαν ότι μπορούν έτσι να κάνουν μικροπολιτική. Είναι αγανάκτηση και αυτό, αγανάκτηση και το σχόλιο στο Facebook διάβασα του τόσο που εντάξει, οποιοδήποτε ακούσει έναν υβριστικό χαρακτηρισμό, υβρίζει, αλλά ας είμαστε λίγο πιο συνετοί όλοι μας. Όμως βέβαια αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Τόσιος, δεν μπορώ να το ξεπεράσω έτσι, δυστυχώς. Κάποιοι συνάδελφοι, σημείωσα, είπε, εξυπηρετούν συμφέροντα ιδιωτικών εταιριών, το είπε αναφερόμενο στα αεολικά. Ποιοι είναι αυτοί και με ποιον τρόπο. Είναι μια τοποθέτηση που προσβάλλει βάναυσα όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν αφήνουμε και ορίτε. Αν υπάρχουν στοιχεία συναδέλφων, δημοτικών δηλαδή συμβούλων, που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των αιωλικών, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά θα πρέπει να κατατεθούν. Αναμένω τις κινήσεις του κ. Τόσου, διότι διαφορετικά είναι ένας χαρακτηρισμός που μένει στον αέρα. Καλό θα είναι να αποφεύγουμε έτσι γενικευμένες τοποθετήσεις, γιατί πραγματικά αυτές προσβάλλουν και πληγώνουν το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρώτα, αυτά σημείωσα. Δεν ξέρω αν κάποια άλλη ερώτηση έγινε. Ευχαριστώ πολύ και ας προχωρήσουμε σε θέμα. Οπότε προχωράμε στο πρώτο θέμα της ημερής. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, ένα λεπτό μόνο. Όχι, επί της διαδικασίας. Όχι, επί της διαδικασίας. Ποια διαδικασία? Θα δηλώσω ότι ο κοινός τόπος ψηφίζει όλα τα θέματα εκ προημίου. Οπότε, αν θέλει το Προεδρείο σας, ας το εκμεταλλευτεί αυτό με όποιο τρόπο κρίνει. Ένα. Και δεύτερον, δέχομαι τηλεφωνήματα ότι δεν μεταδίδεται πουθενά η σημερινή συνεδρίαση. Δεν μεταδίδεται όντως πουθενά. Να μεταδίδεται η συνεδρίαση. Από κανένα μέσο. Αν δεν θέλει κάποιο μέσο να τη μεταδώσει, εγώ τι να κάνω. Ναι, αλλά τότε καθίσταται κλειστή η συνεδρίαση. Δεν είναι δημόσια. Δεν δημόσια. Όχι, βέβαια. Εντάξει, θα ανεβεί στο site του Δήμου αμέσως μετά. Αμέσως μετά θα ανεβεί η έρωτα. Άλλο το σήμερα, άλλο το αύριο. Αύριο, την επόμενη μέρα. Συγγνώμη, σας απαντάω. Κύριε Βαλσαμίδη, αυτή η συνεδρίαση τεχνικά ανεβαίνει σε μισή ώρα. Καλώς. Έτσι. Όταν είναι μεγάλη. Καλώς. Αλλά ζωντανή δεν είναι. Ζωντανή δεν είναι. Δημοσιογράφοι δεν κάνουμε εμείς ποτέ, κύριε Βαλσαμίδη. Αγαπητέ Σταύρο, κονσέρβα μια ώρα. Τέλος πάντων. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Υπάρχει κάποιο θέμα προφανώς που απασχολεί κάποιο δημότη και θέλει να το δει. Δεν είναι δικαιολογημένο αυτό το ενδιαφέρον? Αυτό πιθανότητα είναι. Πραγματικά λοιπόν, θα το δει όμως. Έθεσα τα θέματα. Κύριε Βαλσαμίδη, συγγνώμη τώρα. Πραγματικά δηλαδή. Αν το δει τώρα ή αν το δει σε μισή ώρα, τι διαφορά έχει σε μία ώρα? Κύριε Πρόεδρε, είμαι δημοτικός σύμβουλος. Δέχομαι από δημότη αυτό το ερώτημα και το μεταφέρω.
Ωραία. Και σας λέω, αν δεν το μεταδίδει κάποιος δημοσιογράφος, δεν μεταδίδεται ζωντανά. Ωραία, κύριε. Πήρα την απάντηση για το δημόσιο. Πάντως, πρόεδρε, αν έχω το λόγο, αν τέλειωσε ο Σταμίδης, θεωρώ επειδή όντως τα θέματα είναι πολύ τυπικά και με δεδομένη την ψήφιση των θεμάτων του κοινού τόπου και την ψήφιση των θεμάτων και από τη δική μας παράταξη, να ρωτηθούν οι άλλες παρατάξεις αν έχουν κάποιες ερωτήσεις, απορίες να συζητήσουμε για να προχωρήσουμε άμεσα τις διαδικασίες. Και να ανέβει το συνομότερο το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να μην κρατάμε σε αγωνία τους Δημοτικούς Συμβούλους. Κάποια Σταύρο, δυστυχώς είναι τεχνικό το θέμα. Δεν βγαίνουν απευθείας από το site του Δήμου, βγαίνουν από δημοσιογράφους. Αν δημοσιογράφοι δεν το βγάλουν, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα θέμα το οποίο με κάποιο τρόπο θα πρέπει να το δούμε και να το διαχειριστούμε καταλήλως. Έχεις δίκιο όμως ότι θα πρέπει να είναι live η μετάδοση σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι με την κονσέρβα, έστω και μισή ώρα καθυστέρηση. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω τότε. Κύριε Τσουκαλά. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, για το 3, 4 και 5 και εμείς συμφωνούμε. Για τα υπόλοιπα δύο, εμείς θα ψηφίσουμε λευκό, είναι μια πάγια θέση μας, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες παρεμβάσεις, ίσως των 2 ή και 5 λεπτών στην κάθε περίπτωση, που θεωρώ ότι κάποια στοιχεία, κάποιες αναφορές που θα κάνω, ότι θα είναι χρήσιμες να τις ακούσουν και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι. Ωραία. Να ρωτήσω και τον κύριο Τσέλιο. Κύριε Πρόεδρε, και εμείς θα ψηφίζουμε όλα. Εντάξει, επομένως... Ευχαριστώ. Συγγνώμη λίγο που διακόπτω, μια παρέμβαση για το τελευταίο θέμα, επειδή για την επιτροπή που πρέπει να οριστεί, ποιος είναι πρόεδρος και τα λοιπά, μήπως πρέπει να διευκρινίσουμε λίγο για τον ορισμό. Εφόσον θα το πάρουμε με τη σειρά, τα δύο θέματα, εντάξει. Και τον κύριο Τόσκο να ρωτήσω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Οπότε, ας πάμε στο πρώτο θέμα. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι δεν έχουν να τοποθετηθούν. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Για αυτό που δημιουργείται τώρα, με δημιουργεί εντύπωση ότι οι δύο παρατάξεις μεγάλες συμφωνούν σε ένα ζήτημα και το θέμα τελειώνει. Δεν τελείωσε, κύριε Χατζηδάκη. Όχι, συγγνώμη, αλλά δημιουργείται ένα κακό προηγούμενο. Προσέξτε, είμαστε πλέον σαν το χρηματιστήριο. Δεν εμφανίστηκαν ακόμα ούτε εκπρόσωποι του τύπου να... Συγγνώμη, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θεώρησαν αυτοί ότι δεν υπάρχει ζήτημα που να αφορά κάποιους, επομένως τα θέματα δεν είναι σημαντικά, επομένως δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε, επομένως κάνουμε μια fast track συνεδρία. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Οδηγούμαστε σε λάθος ατραπούς. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αν έχω το λόγο, αν έχω το λόγο ένα λεπτό. Έχει μερικώς δίκιο ο κύριος Χατζιονίδης, γιατί κάποια θέματα πρέπει να συζητώνται. Τώρα, βέβαια, κάποια θέματα όπως ότι χάνεται η άδεια ενός περιπτέρου μετά το θάνατο του περιπτερά, είναι εντελώς τυπικά θέματα. Δηλαδή, δεν έχουν ίχνος πολιτικής και σκέψης άλλης. Άρα, λοιπόν, όντως, νομίζω ο κ. Σουκαλάς είπε ότι θέλει κάποια σημεία στα πρώτα θέματα που θα ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Δεν υπάρχει. Ακριβώς. Αλλά καταλαβαίνετε. Δεν είναι μια θεώρηση πραγμάτων για fast track διαδικασίες, αλλά μερικά ζητήματα είναι ούτως ή άλλως fast track διαδικασίες εκ του προημίου. Ωραία. Φανταστείτε ότι υπάρχουν δημοτικά συμβούλια που έχουν 200-300 θέματα. Είναι ανθρωπίνως το αντίνοτο να συζητηθούν όλα και συζητάμε αυτά τα οποία μπορούμε να κρατήσουμε πίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Είναι θέμα αρχής και μόνο και τίποτε άλλο. Κύριε Χατζηγιαννίδη, τελειώσαμε. Λοιπόν, για το πρώτο θέμα, θέλετε την εισήγηση της υπηρεσίας? Εγώ δεν τη χρειάζομαι, απλώς έχω να τοποθετηθώ. Ωραία, τότε τοποθετηθείτε. Κύριε Πρόεδρε, πρωτού ξεκινήσω λίγο, ήθελα να ρωτήσω, στο πέμπτο θέμα έχουμε επιλέξει και ποιος θα είναι ο καλλιτέχνης? Γιατί εμείς ψηφίζουμε εμένα, αλλά φαντάζομαι ότι θα μας έρθει. Θα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Θα φτάσουμε στο πέμπτο θέμα. Μην ανησυχείτε, θα το ρωτήσουμε τότε. Τα ψηφίσαμε το 2, το 3, 4 και 5, είπαμε το ψηφίσαμε. Αλλά λέμε απλώς ότι φαντάζομαι θα μας έρθει ένα θέμα να επιλέξουμε συλλογικά όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ποιον θα επιλέξουμε ως καλλιτέχνη. Φαντάζομαι. Γι' αυτό και το ψηφίζουμε, έτσι. Βεβαίως. Παίρνουμε αυτή τη διαβεβαίωσή σας. Θα το διευκρινίσει αυτό ο αντιδήμαρχος. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το πρώτο. Ναι. Ωραία. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, τοποθετηθήκαμε και στην Οικονομική Επιτροπή για το ζήτημα αυτό.
όσον αφορά και στα δύο θέματα βασικά. Όσον αφορά τώρα το πρώτο θέμα, θεωρούμε ότι συζητάμε μια εκτεταμένη αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος με τις ανάλογες, με τα ανάλογα οικονομικά μεγέθη. Η υπηρεσία, βέβαια, όπως είπαμε, και σημείωση σας διαβάζω κυρίως τις τοποθετήσεις μου στην Οικονομική Επιτροπή, η υπηρεσία αναγκαστικά λειτουργεί μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως αυτό τροποποιήθηκε και μας ενημέρωσαν και έπραξε βέβαια καθαρά και με απόλυτη σαφήνεια τη δουλειά της. Ρωτήθηκε και στην Οικονομική Επιτροπή, μας έδωσε διευκρινήσεις και είναι προφανές ότι δεν διαφωνούμε με τα έργα. Διαφωνούμε όμως με το νέο πλαίσιο συντήρησης ειδικά των σχολικών κτηρίων, τον τρόπο υλοποίησης των έργων, δηλαδή η εργολαβία που έρχεται εκ των προτέρων, παίρνει μια μερίδα λέοντος, ας το πούμε, από τα ποσά, αντί της αυτεπιστασίας και μάλιστα χωρίς να διευκρινίζεται και ποιο είναι το αντικείμενο του έργου. Δηλαδή, θα δημοπρατείται, από ό,τι μας είπανε, ένα ανοιχτό έργο συντήρησης, χωρίς επίγνωση του είδους των εργασιών, των ποσοτήτων, που θεωρούμε ότι είναι γεγονός πρωτόγνωρο. Θα μπορούσε κάλλιστα μια οργανωμένη αυτεπιστασία να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά τα ζητήματα. Ωστόσο, είναι υποδιωγμών, όπως έχουμε πει τόσες φορές. Και βέβαια για μας έχουμε και ζητήματα με τις πηγές των χρηματοδοτήσεων. Η πολιτική μας θέση γενικότερα είναι ότι η συντήρηση των σχολικών κτηρίων μπορεί και πρέπει να γίνεται από οργανωμένη αυτεπιστασία, που σήμερα, όπως είπαμε, είναι υποδιάλυση, και σαν αποτέλεσμα κυβερνητικών επιλογών, αλλά και των τοπικών διοικήσεων, οι οποίες δεν αντιστέκονται σε αυτή τη διάλυση. Συγχρόνως όμως απαιτείται και καταγραφή όλων των χρόνιων ζημιών και των απαιτήσεων, τουλάχιστον δύο φορές το νέτο, κατέτος. Έτσι, αυτά τα κόστη θα πρέπει βέβαια να καλύπτονται και απόλυτα μέσω κρατικής χρηματοδότησης. Αυτό υποτίθεται βέβαια, να σας θυμίσω, προβλέποντας τον νόμο Καλλικράτη και Καποδίστρια, αλλά η πολιτεία τους έγραψε στα παλιά της τα παπούτσα, αθετώντας το λόγο της. Απαιτείται βέβαια εδώ πέρα να σας υπενθυμίσουμε, και το ξέρουν και οι υπάλληλοι του Δήμου, νομοποίηση όλων των σχολικών μονάδων που ήρθαν στην αρμοδιότητά μας χωρίς οικονομικές άδειες με ευθύνη της πολιτείας. Επίσης, απαιτείται προσεσμικός έλεγχος σχολικών κτηρίων και πρόβλεψη χρηματοδότησης για άμεση παρέμβαση σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Τα ίδια, κάτι ανάλογο βέβαια, ισχύει και τα δημοτικά κτίρια. Αντί αυτών, οι Δήμοι εξαναγκάζονται να χρηματοδοτούν τις συντηρήσεις από τα ίδια έσοδα, όπως φαίνεται, και τη ΣΑΤΑ. Σήμερα λέγεται ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών, που έχουν μειωθεί δραματικά την τελευταία δωδεκαετία. Υπενθυμίζουμε ότι η ΣΑΤΑ προορίζονταν για έργα καθημερινών αναγκών, που σήμερα δεν εκτελούνται, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε ένα μέρος, εννοείται, τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Παράλληλα, διακρίνουμε ακόμα παραπέρα μείωση της κρατικής χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, μέσα από αυτά που διαβάζουμε, καταργείται τυπικά, ας το πούμε έτσι, μια χρηματοδότηση του 2021 ενός εκατομμυρίου 379 ευρώ, μεταφέρεται στην επόμενη τριετία αυτό το ποσό, και για τα τρία έτη της επόμενης περίοδου, δηλαδή περίοδου 21, 22 και 23, προβλέπεται συνολικά 2.633 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, για τα υπόλοιπα έτη, αν αφαιρέσουμε το 1.379, μας μένουν 1.254 εκατομμύρια ευρώ. Αν τα διαιρέσουμε κατέτος, μας αντιστοιχούν 627.000 ευρώ το έτος. Συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των έργων που είναι από ίδια έσοδα. Και όπως βλέπετε, αυτό το ποσό, δηλαδή τα 627.000 ευρώ, υπολείπεται κατά πολύ του ποσού του ενός 379 εκατομμυρίων ευρώ, εμείς που βάζουμε και μεταφέρουμε για την τριετία και συμμετέχουμε το ποσό του 2021, που είναι το 1.379. Ανεξάρτητα βέβαια αν και αυτό το ποσό μπορεί να έχει κάποιες υπόλοιπα ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών και ούτω καθεξής. Αυτό και μόνο το παράδειγμα για μας αποτελεί μια καραμπινάτη μείωση της χρηματοδότησης και βέβαια χρήζει περαιτέρω διερεύνηση κατά πόσον είναι αυτή η έκταση που εμείς δίνουμε ως ποσό είναι πραγματικά σε αυτά τα μεγέθη ή ενδεχομένως να είναι λίγο μικρότερη.
Οπότε για τη λαϊκή συσπήρωση υπάρχει αυτή η βασική αντίθεση της πολιτικής κατάργησης της αυτεπιστασίας που είναι φανερή στην εισήγησή σας, καθώς και του νέου θεσμικού πλαισίου όπως σας, ακριβώς σας το ανέφερα, μέσα από αυτή τη διαφαινόμενη μείωση της χρηματοδότησης. Επειδή όμως, όπως σας είπαμε, με τα έργα δεν διαφωνούμε και η πρόταση αφορά με τα έργα, όπως σας είπαμε, δεν διαφωνούμε, θέσαμε απλά ζητήματα χρηματοδότησης και ζητήματα θεσμικού πλαισίου. Εμείς θα ψηφίσουμε λευκό, επιφυλασσόμενοι για το μέλλον, γενικά στα επιμέρους έργα όταν θα μας έρχονται. Και βέβαια εδώ να σημειώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι στο συμπληρωματικό θέμα της, που μας είχατε φέρει, όπως και σήμερα υπάρχει ένα συμπληρωματικό θέμα, είχαμε ψηφίσει θετικά ως μεμονωμένο έργο. Οπότε τώρα μας έρθει συνολικά μαζί η 13η αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος καθώς και η 13η συμπληρωματική αναμόρφωση, οπότε αναγκαστικά ψηφίζουμε συνολικά λευκό. Αυτό όσον αφορά το πρώτο θέμα. Μπορώ, αν θέλετε, να προχωρήσω και το δεύτερο, ναι, βέβαια. Ωραία. Συμφωνούμε με όλους τους κωδικούς που αφορούν την πληρωμή μισθού εργαζομένων ασφαλιστικών εισφορών, θέτοντας όμως πάντα το ζήτημα της υποστελέχωσης του Δήμου και της πλήρωσης των γενών τους μέσω από ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εργαζόμενους ή μέσω κοινοφιλών προγραμμάτων ή ακόμα και συμβάσεων έργων. Κρούμε και τον κόδωνα του κινδύνου της κατάρρευσης των δημοτικών υπηρεσιών με την προβλεπόμενη συνταξιοδότηση 9 ατόμων αυτήν τη χρονιά και του χρόνου. Επισημαίνουμε βέβαια την ανάγκη σύνταξης ενός νέου σύγχρονου οργανογράμματος. Στο σημείο αυτό αναρωτιόμαστε μήπως έχετε κατά νου να παραδώσετε και τμήμα των οικονομικών υπηρεσιών και των τεχνικών υπηρεσιών στην εργολαβία. Βέβαια, ευθυγραμμισμένοι με τις κυβερνητικές πολιτικές. Αναρωτιόμαστε. Διότι είμαι φοβερά υποστελεχωμένος ο Δήμος. Διαφωνούμε με τους κωδικούς που αναφέρονται σε δικαστικά έξοδα και που είναι αποτέλεσμα σύγκρουσης πολίτη εργαζόμενου με το Δήμο ή εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων σαν αποτέλεσμα του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Διαφωνούμε με τα αυξημένα έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων. Προτείνουμε η δαπάνηση επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια να γίνεται με κρατική χρηματοδότηση. Όπως σας είπαμε, δεν μας δίνεται δυνατότητα να ψηφίσουμε ανακωδικό, γι' αυτό ψηφίζουμε λευκό. Όπως ακριβώς εξάλλου, η ίδια ακριβώς τοποθέτηση ισχύει και για την αναμόρφωση, την 14η αναμόρφωση, συμπληρωματική αναμόρφωση, που είπαμε ότι συμφωνούσαμε πάλι με τις μισθούς και των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές εισφορές, την ΚΑΠ, την απόδοση των κατασχεδέντων ποσών της διοίκησης της πρώην ΜΕΤΑ, τη συντήρηση και επισκευή κτηρίων. Διαφωνούσαμε όμως με τις αυξήσεις συμμετοχής μας στην Άνιμα, καθώς και τα τηλεφωνικά έξοδα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, η σύνταξη του νέου διαχειριστικού χάρτη όσον αφορά τη δασική υπηρεσία. Είχαμε πλήρη ενημέρωση από τη δασική υπηρεσία, οπότε συμφωνούμε με το αντικείμενό της, παρότι κάνοντας μια παρατήρηση βέβαια ότι θα μπορούσε πραγματικά στη σύνταξή του να απασχοληθεί προσωπικό εφόσον η υπηρεσία ήταν στελεχωμένη. Έτσι όπως και σας λέμε, υπάρχουν κωδικοί που συμφωνούμε, κωδικοί που διαφωνούμε, άρα καταλήγουν πάλι στο λευκό και αυτά ήταν, κύριε Πρόεδρε, για τα δύο θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα τη διευκρίνηση που ζητήσατε για το πέμπτο θέμα, σε ό,τι αφορά το καλλιτέχνη, κύριε Τριανταφύλου. Ναι, καλησπέρα και από εμένα. Ουσία από το θέμα, έχουμε γεννηθεί, έχουμε κάνει τις επαφές μας, όπως άλλωστε και αυτή η φιλοσοφία μας, που είμαστε πάντα σε δημότες της Νάουσας. Κάναμε τις επαφές μας με τους γλύπτες στον καλλιτεχνικό κόσμο. Τους δώσαμε ένα σχέδιο. Τώρα περιμένουμε τις απαντήσεις τους. Και αν μπορούν να τα αποκριθούν, βέβαια. Επειδή το ποσό είναι και μικρό, είναι 6.000 από ό,τι διαβάζετε, θα δοθεί σε απευθείας ανάθεση. Τώρα, σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα σας αναφέρουμε και ποιος θα το αναλάβει και τις απαντήσεις και με ποιους έχουμε μιλήσει. Ναι, θα θέλαμε να μάθουμε και ποιοι είναι και αυτοί, αν έχετε την καλοσύνη. Είναι καλλιτεχνικός κόσμος σε λάκη της Νάουσας. Ξέρουμε, δεν είναι και πολλοί λίπτες, είναι λίγοι στην Νάουσα. Με αυτούς έχουμε μιλήσει και περιμένουμε από αυτούς βέβαια τις απαντήσεις τους
Και έχουμε δώσει το σχέδιο και περίμενε. Τέλος, ας μας δώσετε και μια κατάσταση που έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι, ότι ρωτήσαμε αυτούς και επιλέξαμε αυτόν. Εντάξει, να λέω, η φιλοσοφία μας είναι το πάντα πιθυνόμαστε πάντα στους δημότες συνάδελφους μας. Έτσι, πρώτα και ξεκινάμε και αυτό κάνουμε πάντα. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Οπότε, κάπου εδώ, παρακαλώ. Επειδή αφού αναφέρθηκε ο κύριος Ακινάνος, να πω και εγώ τις τοποθετήσεις που είχαμε στην Οικονομική Επιτροπή ή να απλά να διευκρινίσουμε ότι είναι με τις τοποθετήσεις. Είναι 10 δευτερόλεπτα, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, είχαμε πει στην Οικονομική Επιτροπή ότι θέλουμε να αφορά τα σχολικά κτίρια και τα δημοτικά κτίρια γενικώς όλου του Δήμου, έτσι, όλων των κοινοτήτων, για να μην υπάρχουν διακρίσεις. Έτσι. Και σε ό,τι αφορά το δεύτερο θέμα, θέλω να κάνω την παρατήρηση ότι για μας είναι λυπηρό να φτάνουν υποθέσεις πολιτών, προμηθευτών και εργαζομένων στα δικαστήρια και να καλείται ο Δήμος να πληρώσει επιπλέον τόκους και δικαστικά έξοδα και οι πολίτες να ταλαιπωρούν και να καθυστερούν να πληρωθούν. Θα πρέπει ο Δήμος να λάβει μέτρα ώστε να εξαλειφθούν το δυνατόν τέτοιες πρακτικές. Αυτό τις τοποθετήσεις μόνο θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Οπότε... κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηγιαννίδη, έχει τελειώσει. Ναι, θα ήθελα πολύ να μιλήσω, να εκφραστώ για το πέμπτο θέμα. Λάθος το διαχειρίζεστε. Μας αφαιρείτε το λόγο για να εκφράσουμε άποψη. Συγγνώμη, κύριε Χατζηγιαννίδη, δεν σας αφαιρώ το λόγο. Έτσι, συμφωνήσαμε σε μία διαδικασία. Με ποιους συμφωνήσεις, κύριε Πρόεδρε, με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, κύριε Χατζηγιαννίδη. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ο δικό μας επικεφαλής ότι θα. Δεν θα εκφράσουμε εμείς σε άλλη άποψη. Λάθος καταλάβατε. Δεν είπε ότι το ψηφίζετε. Ναι. Αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ κύριε λίγο. Είπαμε το ψηφίζουμε, εφόσον ο κύριος Χατζηγιαννίδης θέλει να πει στον χρόνο που το αναλογεί κάτι, οφείλουμε να του δώσουμε το λόγο. Είναι λογικό. Ας κάνουμε υπομονή, άλλα 2-3 λεπτά. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Δεν πρόκειται περί υπομονής, okay, αλλά το πέμπτο θέμα είναι τρομερά σημαντικό για την πόλη μας. Κάτι το αντιλαμβάνεστε. Πολύ ωραία. Άρα να το συζητήσουμε. Είναι μια τιμητική πλάκα για ανθρώπους που σαν αύριο ορμήσανε και υπερασπιστήκαν την πατρίδα μας και σκοτωθήκανε. Μην τα περνάτε όλα fast track, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως. Μην νομίζετε ότι είναι άδεια περιπτέρου. Λάθος κάνετε. Εντάξει. Μη μου λέτε εμένα ποια είναι τα θέματα. Εγώ σας πω, εσείς ξεκινήσατε τη διαδικασία. Εγώ τα έχω βάλει στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν. Δεν τα πάω και καλά κάνατε. Γιατί δεχόμαστε έξω. Λοιπόν, κύριε Χατζηγιαννίδη, τοποθετηθείτε. Μπράβο. Όχι, δεν τοποθετούμε, αρνούμε. Είναι πραγματικά, μη γελάτε καθόλου. Είναι πράξη διαμαρτυρίας. Έτσι όπως το χειρίζεστε. Είναι τεράστιο λάθος. Διαμαρτύρομαι και θα. Έχετε σταματάω πλέον. Εγώ τι να σας πω. Κύριε Πρόεδρε, λάθος στην κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ. Επειδή πραγματικά υπήρξε μια παρανόηση, εγώ θα παρακαλούσα τον κύριο Χατζηγιαννίδη να μιλήσει εκ μέρους της παράταξής μας αυτά που έχει να πει. Θα τον παρακαλούσα πραγματικά. Εντάξει. Έγινε αν το επιθυμεί, παρανόηση και παρεξήγηση. Αν το επιθυμεί, ακριβώς. Εντάξει. Και νομίζω έτσι όπως το έθεσε, πραγματικά, εφόσον θεωρεί και εμείς πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό θέμα, πρέπει να συζητηθεί το θέμα, τουλάχιστον σαν παράταξη να τοποθετηθούμε μέσω του κυρίου Χατζηγιαννίδη. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Χατζηγιαννίδη, θέλετε να τοποθετηθείτε. Λοιπόν, επανέρχομαι στο πέμπτο ζήτημα. Εμείς δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα είναι αυτή η τιμητική πλάκα. Υπάρχει μια αναφορά που λέει θα υπάρχει ένας στρατιώτης στη μορφή που ήταν στρατιώτης του 1940. Και θα υπάρχει μία λίστα με τα ονόματα. Θέμα. Τα ονόματα τα γνωρίζουμε. Αυτών που έχουν πέσει στα βουνά της Αλβανίας. Σε αυτή την περίοδο. Ρωτάω τους υπεύθυνους. Περιμένω μία απάντηση. Τοποθετηθείτε σε όλα και θα πάρετε απάντηση. Ωραία. Το θέμα είναι, θέλω να γνωρίζω πώς θα είναι η απεικόνηση πάνω στην πλάκα και αν γνωρίζουμε τα ονόματα αυτών των αοσίων ή των ανθρώπων από το Δήμο της Νάουσας που έχουν πέσει πάνω στα βουνά της Αλβανίας και πώς είναι αυτοί και αν γνωρίζουμε πραγματικά τον αριθμό τους. Αυτές οι ερωτήσεις έκανα προς τους υπεύθυνους αυτής της διαδικασίας. Θα θέλατε να απαντήσετε, κύριε Διαδαφύλου. Ναι, ακούγομαι. Ναι, ναι.
Λοιπόν, τα ονόματα που ζητάει ο κ. Χατζιωαννίδης είναι όλη η λίστα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που έχουμε λάβει. Όπου το σχέδιο για το στρατιώτη αυτό θα σας το στείλουμε. Για να το δείτε. Αν θυμάστε, μας είχε απασχολήσει το θέμα με τα ονόματα και πριν από δύο περίπου χρόνια. Έτσι, mm-hmm. Όταν πρωτό είχε έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και νομίζω ότι το πήραμε, θα παίρναμε και πήραμε δηλαδή τα στοιχεία όλων των ανθρώπων που χάσανε τη ζωή τους στο μέτωπο της Αλβανίας από του ενιαίου πλέον δημουνάου σας, έτσι, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τα έχουμε πάρει, έχουμε πάει τη λίστα. Ναι, ακριβώς. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω και τη θέση που θα στηθεί αυτό το μνημείο. Είναι στο πλακώστρο το δεξιά, έτσι πως μπαίνουμε στο πάρκο, είναι δεξιά, κύριε Χατζιωαννίδη. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε να σας το δείξω. Στο σημείο εκεί που είναι δίπλα από αυτή την τσιμεντένια κατασκευή της ΔΕΗ. Μπαίνοντας, όχι έξω. Μπαίνοντας δεξιά είναι αυτή η τσιμεντένια κατασκευή της ΔΕΗ. Βάλουμε, γιατί όπως ξέρετε κάτι με το πάρκο, με τον κύριο Μπάμπου που μιλήσαμε, μας επέδειξε ποιο σημείο μπορούμε, έχουμε το δικαίωμα να το βάλουμε, γιατί υπήρχε ένα θέμα, νομίζω, για το χρώμα που μπαίνει το πάρκο μας και σε εκείνο το σημείο θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε. Κάλεσα, σας λέω, μπορεί να θέλετε να πάω να σας το δείξω. Προφανώς θα είναι τηλεφανές αυτό το πράγμα. Βέβαια, εννοείται. Okay, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καλά είναι να μην το λέμε παίρνοντας δεξιά, να το λέμε βγαίνοντας αριστερά, λοιπόν. Ωραία, όπως θέλετε. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να σας ευχαριστήσω όλους και να ευχηθώ καλό βράδυ και χρόνια πολλά. Καλό βράδυ. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, καλό σας βράδυ.